Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω και εγώ ότι είναι μια σημαντική ημέρα η επαναφορά της ορθής δημοκρατικής λειτουργίας στο Κοινοβούλιο και η επανέναρξη της ώρας του Πρωθυπουργού μετά από 2,5 και πλέον χρόνια. Κύριε Θεοδωράκη, δεν έχω πρόβλημα να υπερβαίνετε το χρόνο, απλά να συνοηθούμε γιατί είναι ίσως ακριβώς επειδή είναι η πρώτη διαδικασία. Εγώ που την αξιοποιούσα αυτή την ώρα και άρα έχω στο θέμα αυτό μια μεγαλύτερη εμπειρία, να σας πω ότι ο κανονισμός ορίζει ότι τα πρώτα 2 λεπτά είναι για να κατατίθετε τα ερωτήματα ενώπιον του σώματος. Συνεπώς θα σας πρότεινα από εδώ και στο εξής να συμφωνήσουμε, και αυτό αφορά και όλους τους βουλευτές, η ανοχή του Προεδρείου να μην είναι στα πρώτα 2 λεπτά της κατάθεσης του ερωτήματος, αλλά να είναι στην, σε ό,τι αφορά τον Πρωθυπουργό, στην ανάλυση της απάντησης και σε ό,τι αφορά των ερωτών, αμέσως μετά στη δυνατότητά του να κάνει την κύρια του τοποθέτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Θεοδωράκη, θέλω να μπω κατευθείαν στην ουσία της ερώτησης. Και θα ήθελα την ανοχή, διότι είναι πολλά τα ερωτήματα που θέσατε. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα φέρει για ψήφιση ένα νέο νόμο πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό θα γίνει μετά από ολοκληρωμένη και ενδελεχή διαβούλευση και δημόσιο διάλογο. Όλα τα θέματα, αλλά ιδίως αυτά που είναι πιο ευαίσθητα, εγώ θεωρώ τα θέματα της παιδείας εξαιρετικά ευαίσθητα, απαιτούν ενδελεχή διαβούλευση και δημόσιο διάλογο. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, απαιτούν και συνενέσεις. Στο διάλογο αυτό θα έχουν δυνατότητα να πάρουν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι όταν η δική μας κυβέρνηση μιλάει για δημόσιο διάλογο, το εννοεί. Το επισημαίνω διότι ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος 4009 που ψηφίστηκε το 2011, την εφαρμογή του οποίου υπερασπίζεστε με αυτή την ερώτηση, ψηφίστηκε Αύγουστο μήνα, μέσα μόλις σε μία εβδομάδα και χωρίς καμία ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Βέβαια, θα σας θυμίσω ότι αυτός ο νόμος και η ψήφισή του ήταν το crash test για τη δημιουργία της τότε οικουμενικής κυβέρνησης. Ήταν ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε από τα 3 κόμματα τότε που μετέπειτα σχημάτισαν την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ του κ. Καρατζαφέρη. Δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στο διάλογο τότε, που δεν υπήρξε διάλογο ούτε καν της ΠΟΣΔΕΠ. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, διότι έχει άμεση σχέση με τη συζήτηση που θα κάνουμε εδώ. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον πιο σωστό τρόπο, η διαδικασία του διαλόγου για το μέλλον της παιδείας στη χώρα μας, το Υπουργείο Παιδείας προχωράει στη συζήτηση και στην ψήφιση ενός πολυνομοσχεδίου που ρυθμίζει επίγοντα θέματα. Ένα από αυτά, στο οποίο αναφερθήκαμε στις προγραμματικές δηλώσεις και εγώ και ο Υπουργός, ο κ. Μπαλτάς, αφορά στην κατάργηση των συμβουλίων ιδρύματος τα οποία προέβλεπε ο νόμος. Τι είναι αυτό που καθιστά επίγουσα, κατά την άποψή μας, την κατάργηση των συμβουλίων ιδρύματος? Είναι η εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα πανεπιστήμια εξαιτίας της δυνατότητας που τους δίνει ο νόμος να εμπλέκονται ανοιχτά στον ακαδημαϊκό, στο ακαδημαϊκό όσο και στο διοικητικό έργο. Από την ψήφιση του νόμου μέχρι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους εμπλοκής που αφορά τα προγράμματα σπουδών, τη διαχείριση του προϋπολογισμού των ιδρυμάτων, τη διαχείριση των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, τους εσωτερικούς κανονισμούς, συνεχώς τριβές που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία του Πανεπιστήμιου. Δεν θέλω να μηδενίζω, ούτε βέβαια αυτό αφορά προσωπικότητες που έχουν έρθει με καλή πρόθεση και, και με καλές διαθέσεις να προσφέρουν έργο και συμμετέχουν σε αυτά τα συμβούλια. Αλλά ως επιτοπλίστων, ο απολογισμός της δράσης και λειτουργίας αυτών των συμβουλίων, ο απολογισμός ως επιτοπλίστων είναι πενιχρός και θα έλεγα ότι είναι αρνητικός. Ούτε στρατηγικός σχεδιασμός, ούτε ανάπτυξη των ιδρυμάτων, ούτε τίποτα.
από όλα όσα βαρύκδουπα υποσχόταν ο προηγούμενος νόμος. Ο ρόλος που δίνει ο 4009 στα συμβούλια ιδρύματος, και παραλαμβάνω το λέω χωρίς να αμφισβητώ καλές προθέσεις κανενός προσωπικά, είναι ρόλος διαλυτικός. Και αυτό δεν είναι ατύχημα, αυτό έχει γίνει με απόλυτη γνώση και συνείδηση του νομοθέτη. Τα συμβούλια ιδρύματος ήταν το όχημα προκειμένου να επιβληθούν στο Πανεπιστήμιο δίδακτρα, προκειμένου να επιβληθεί η έμεση διαχείριση των πανεπιστημίων από ιδιώτες, προκειμένου να γίνει πράξη σταδιακή απόσυρση του δημοσίου από την στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε εκλογές σε 5 τουλάχιστον Βρετανικές αρχές. Σας πληροφορώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν επιθυμεί οι εκλογές αυτές να γίνουν υπό την κηδεμονία των συμβουλίων όπως συνέβη τα 2 προηγούμενα χρόνια. Τα οποία συμβούλια, και αυτό είναι πρωτοφανές στον κόσμο, με βάση τον νόμο μπορούν κατά το δοκούν να αποκλείσουν υποψηφιότητες. Να αποκλείσουν κάποιο μέλος ΔΕΠ να θέσει υποψηφιότητα, όπως πολλάκις έγινε το προηγούμενο διάστημα, και όχι με ακαδημαϊκά κριτήρια, κύριε Θοδωράκη. Επί της ουσίας περνάνε τους υποψήφιους πριτάνης από μια συνέντευξη όπου κριτήριο δεν είναι πάντοτε η ακαδημαϊκή τους πληρότητα. Είναι πάμπολες οι καταγγελίες, θα μπορούσα και να σας απαριθμίσω, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπους όμως που είχαν μια διαφορετική άποψη απέναντι στον νόμο, με πλούσιο ακαδημαϊκό έργο, οι οποίοι απερίφθησαν από τα συμβούλια και δεν έθεσαν υποψηφιότητα επειδή οι πεπιθήσεις τους και η άποψή τους για το Πανεπιστήμιο δεν ταυτίζονταν με το πνεύμα του νόμου 4009. Και έτσι, χωρίς άλλη δικαιολογία, τους απαγορεύτηκε να θέσουν υποψηφιότητα. Αυτό είναι το όραμά μας και το όραμά σας για τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια? Αυτό έρχεστε να υπερασπιστείτε? Αυτά ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν γίνονται. Να αποκλείεται κάποιος από υποψηφιότητα μόνο και μόνο επειδή έχει αντίθετες απόψεις. Δεν το πιστεύω ότι είναι το όραμά σας. Και θέλω την άποψή σας αυτό. Αυτοί είναι οι λόγοι που μας υποχρεώνουν να νομοθετήσουμε άμεσα την κατάργηση των συμβουλίων. Διότι όσο παραμένουν, παρά την επικείμενη αλλαγή θεσμικού πλαισίου, και την ίδια στιγμή που εμείς εδώ θα κάνουμε καλόπιστα ουσιαστικό διάλογο για να φτιάξουμε ένα νομικό πλαίσιο που θα απαντά στις λειτουργίες, τα συμβούλια αυτά θα συνεχίζουν να υλοποιούν μια πολιτική η οποία, κατά την άποψή μας, είναι πολιτική αποδόμηση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Φτιάχνουν δικούς εσωτερικούς κανονισμούς χωρίς να ρωτάνε κανέναν, σπέβδουν να συστήσουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ώστε να διαχειριστούν ό,τι προλάβουν από τους πόρους, την περιουσία και τους ειδικούς λογαριασμούς. Να έρθω στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μιλήσατε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ότι αυτή διασφαλίζει τη μαζική συμμετοχή. Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι η χρήση τεχνολογίας πρέπει να γίνει συμβατή με την καθημερινότητά μας. Αν όμως έχουμε την αντίληψη ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία διασφαλίζει τη συμμετοχή, γιατί δεν την προτείνουμε να αντικαταστήσουμε τις εκλογές, να μην κουράζεται ο κόσμος να πηγαίνει στα παραβάνα να ψηφίζει, να καταργήσουμε και την διαδικασία, τη ζώσα διαδικασία μέσα στο κοινοβούλιο και να ψηφίζουμε όλοι από το λάπτοπ μας, από τα γραφεία μας? Εδώ πρέπει να βάλουμε κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Τόσο καιρό η ψηφοφορία στα πανεπιστήμια γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Η μαζικότητα, όχι σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, σε ό,τι αφορά τα μέλη ΔΕΠ, ήταν διασφαλισμένη. Ήταν διασφαλισμένη η μαζικότητα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα μαζικότητας. Αυτό που άλλαξε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ο λόγος που την καταργούμε είναι ο εξής. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η πραγματική εφορευτική επιτροπή δεν είναι αυτή που συλλέγουν τα mail και αρθρίζουν τις ψήφους. Είναι ένα σερβερ τον οποίο κανείς μη μοιημένος δεν μπορεί να ελέγξει. Επομένως το αδιάβλητο δεν διασφαλίζεται. Ακόμα χειρότερα όμως, και το κρισιμότερο και το ουσιαστικότερο, είναι ότι δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Τα ηλεκτρονικά ίχνη και η προσωπική επιλογή του καθενός
είναι εκεί στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου. Έρχομαι στο ζήτημα της φοιτητικής συμμετοχής. Νομίζω ότι η θέση του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη στο θέμα της φοιτητικής συμμετοχής. Για πρώτη φορά η εκπροσώπηση των φοιτητών συναρτάται με το ποσοστό συμμετοχής τους στην καθολική ψηφοφορία. Ο προηγούμενος νόμος απέκλειε τους φοιτητές, δεν το θεωρώ δημοκρατικό, δεν το θεωρούμε δημοκρατικό και ορθό. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τη συμμετοχή τους σε συνάρτηση με την παρουσία τους στην ψηφοφορία. Και αυτό, πιστέψτε με, είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να κάνει κανείς προκειμένου να απεμπλακεί από το πατρονάρισμα των φοιτητικών παρατάξεων και των φοιτητοπατέρων, όπως λέτε. Η συμμετοχή του κάθε φοιτητή. Για τις διαγραφές. Το αιώνιο θέμα των αιώνιων φοιτητών, που κατά την άποψή μας είναι ένα αιωνίως επικοινωνιακό θέμα, αλλά αιωνίως πρακτικά ανύπαρκτο, και θα σας εξηγήσω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ο προηγούμενος νόμος ισχύει από το 2011, της διαγραφής δηλαδή των λεγόμενων αιωνίων φοιτητών, ελάχιστα ιδρύματα είχαν τεχνικά τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διαγραφές. Επιπλέον, κατά την άποψή μας, είναι και μια περιττή επίδειξη αυταρχισμού. Οι φοιτητές αυτοί δεν έχουν το παραμικρό κόστος για το πανεπιστήμιο. Μετά την παρέλευση 2 χρόνων από την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, δεν παίρνουν βιβλία, δεν δικαιούνται πάσο, δεν έχουν δικαίωμα για σίτηση ή στέγαση, δεν έχουν ούτε καν το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογή εκπροσώπων, σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται η ερώτησή σας. Οι περισσότεροι δε από αυτούς έχουν ήδη εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο. Το να στερήσουμε κάποιους από την θεωρητική, λέω εγώ, δυνατότητα, διότι μιας και λέτε συχνά ότι προέρχεστε από μια λαϊκή γειτονιά, θα ξέρετε ότι πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά, στερούνται της οικονομικής δυνατότητας να σπουδάσουν. Και ακριβώς για αυτό το λόγο αναγκάζονται πολλές φορές να διακόψουν τις σπουδές τους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα προστοζή. Η δυνατότητα αυτών των ανθρώπων όμως κάποια στιγμή να επιστρέψουν, διότι για μας η γνώση είναι αυταξία. Να επιστρέψουν και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στη γνώση, πρόσβαση στην ακαδημαϊκή διαδικασία. Είναι κάτι ιερό. Και δεν θεωρούμε ότι για μια γραφειοκρατική διαδικασία που δεν κοστίζει πρέπει να τη στερήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα από πλευρά σας μια διαμαρτυρία έντονη, επιτρέψτε μου την έκφραση όμως χωρίς περιεχόμενο, για τη δήθεν κατάργηση των προτύπων σχολείων ή την κατεδάφιση των πειραματικών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να διαχωρίζει τα πρότυπα από τα πειραματικά, όπως ίσχυε για δεκαετίες στη χώρα μας, προτού τα συμπτύξει ο προηγούμενος νόμος. Στα πειραματικά σχολεία, κύριε Θοδωράκη, είναι αντιεπιστημονικό και δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο να επιλέγεις με κλήρωση, διότι στα πειραματικά σχολεία πρέπει να έχεις όλη τη μαθησιακή γκάμα. Ο ρόλος των πειραματικών άλλωστε είναι ακριβώς αυτός. Να πειραματίζονται αξιοποιώντας το μέσο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, προκειμένου να προάγουν μαθησιακά προγράμματα βέλτιστα και ικανά να εφαρμοστούν και σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Αλλιώς δεν έχει νόημα να λέμε ότι είναι πειραματικά. Πειραματικά είναι ακριβώς διότι πειραματίζονται και δεν μπορούν να πειραματίζονται στους καλύτερους μαθητές. Με εξετάσεις θα συνεχίσουν να παίρνουν μαθητές, όχι τα πειραματικά, αλλά τα πρότυπα σχολεία, εκείνα τουλάχιστον που το επιθυμούν. Διότι υπάρχουν και πρότυπα σχολεία που δεν επιθυμούσαν, ούτε επιθυμούν να παίρνουν με εξετάσεις και παίρνουν και αυτά με κλήρωση. Ας δούμε όμως τι ακριβώς υπερασπίζεστε από τον προηγούμενο νόμο. Τι ακριβώς έγινε και τι δεν έγινε με αυτή τη σύμπτυξη πειραματικών και πρότυπων σχολείων. Αυτό που έγινε με τη σύμπτυξη των προτύπων και πειραματικών ήταν η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 60 σχολεία αποσπάστηκαν από τον κορμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκροτήθηκαν σε μια αυτόνομη νησίδα, ανεξάρτητη ακόμα και από τις δομές του Υπουργείου.
Και ο στόχος αυτής της ενέργειας ήταν να δώσει στις κυβερνήσεις τις προηγούμενες την ευκαιρία να εγκαταλείψουν σιγά σιγά το υπόλοιπο σύστημα, το πιο αδύναμο και μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος στην τύχη του. Αυτό που συνέβη στην πράξη ήταν το εξής. Πρώτον, δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα παραπαιδείας δίπλα στα υπάρχοντα συστήματα παραπαιδείας. Και δεύτερον, ειδικά σε μικρές περιοχές, υπήρξε ουσιαστικός διαχωρισμός των μαθητών και των σχολείων. Φανταστείτε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όπου αν πάρεις όλους τους καλούς μαθητές και τους πας μαζί μόνος τους σε ένα ξεχωριστό σχολείο, τότε όλα τα υπόλοιπα σχολεία υποβαθμίζονται. Και υποβαθμίζεται συνολικά το επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δική μας υποχρέωση και δική μας δέσμευση είναι να διασφαλίσουμε την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο σύνολό της και σε όλες τις βαθμίδες. Θα αναμετρηθούμε με το πρόβλημα αυτό και επ' αυτού θα κριθούμε. Και επειδή σας είδα, επισκεφτήκατε μια λαϊκή γειτονιά, να σας πω, βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν πειραματικά σχολεία σε όλες τις λαϊκές και απομακρυσμένες γειτονιές. Πρέπει και το πειραματικό σχολείο ήταν μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες των αρχικών, των πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, σας θυμίζω. Εγώ προσωπικά τελείωσα πειραματικό σχολείο και πολυκλαδικό λύκειο και ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικά σχολεία υψηλού επίπεδου, παρότι με κλήρωση εισάγονταν εκεί για όλα τα προηγούμενα χρόνια οι μαθητές. Δεν έχουμε λοιπόν πρόθεση να μεταφέρουμε στην εκπαίδευση κάποια οράματα, κατά την άποψή μου φρικιαστικά, δεν αναφέρομαι σε εσάς, ορισμένων ακραίων της νεοφιλελεύθερης σχολής περί κοινωνίας των δύο τρίτων και του ενός τρίτου. Με βάση αυτή τη λογική επαναφέρουμε την κλήρωση στα πειραματικά και αφήνουμε τα πρότυπα να επιλέγουν αν θέλουν εξετάσεις ή όχι. Στο θέμα της επιλογής διευθυντικών στελεχών, θα πρέπει να πληροφορηθείτε το σύστημα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Γι' αυτή νομίζω έχει μια αξία να το πληροφορηθούμε όλοι. Τα 2/3 της μοριοδότησης σχετιζόταν με τα προσόντα. Το 1/3 όμως ήταν συνέντευξη. Χωρίς προδιαγραφές, χωρίς δέσμευση των υπηρεσιακών παραγόντων για το τι θα ρωτήσουν, χωρίς διαφάνεια, χωρίς τίποτα, κανέναν έλεγχο. Απλά και καθαρά ήταν ένα μέσο του κράτους να επιλέγει αυτούς που θέλει, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Εμείς καταργούμε τη συνέντευξη και μεταφέρουμε αυτό το 1/3 πέραν της μοριοδότησης που ανήκε στη συνέντευξη στην γνώμη των διδασκόντων. Δεν είναι πιο δημοκρατικό αυτό? Να βαραίνει περισσότερο η γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων στην επιλογή διευθυντικού προσωπικού από τη γνώμη κάποιων στελεχών του Υπουργείου που δεν ξέρουν καν ποιον εξετάζουν και τι ακριβώς να τον ρωτήσουν? Εμείς θεωρούμε ότι είναι πιο δημοκρατικό. Και δεν βλέπω σε αυτό κάποιον τρομακτικό κίνδυνο. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, αν δεν κάνω λάθος, αναφερθήκατε και στο θέμα των ξενόγλωσσων. Δεν καταργούνται. Δεν υλοποιήθηκε ποτέ αυτό. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν καταργούνται. Το θέμα είναι να υλοποιηθούν τα ξενόγλωσσα τμήματα στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε τώρα, ανοίγεται ένα θέμα, κύριε Θοδωράκη, για τους υπηρεσιακούς διευθυντές. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί βλέπω ότι πριν από λίγο συμβουλευτήκατε και τον βουλευτή σας, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος ως Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων έπαιρνε τα emails των κομματικών στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης για να διορίζει εφοριακούς. Εφοριακούς να διορίζει. Και είναι στις τάξεις σας. Και δεν έχει απαντηθεί αυτό. Και μιλάτε σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται 3 μήνες και δεν έχει καταφέρει, εξαιτίας της διαπραγμάτευσης, που μας τρώει το 70% του χρόνου, να αλλάξει ουσιαστικές δομές και κακώς κείμενα. Δεν έχει καταφέρει ακόμα. Μιλάτε για κομματικοκρατία σε αυτή την κυβέρνηση. Όχι, κύριε Θεοδωράκη, κάνετε λάθος. Βεβαίως και δεν υπάρχει διαδικασία του Open Gov όπως την είχε ορίσει ο κ. Παπανδρέου. Δεν υπάρχει, διότι κατά την άποψή μας το πείραμα αυτό απέτυχε σε ό,τι αφορά τις πολιτικές θέσεις της Γενικής Γραμματής των Υπουργείων. Η Γενική Γραμματής των Υπουργείων είναι πολιτική ευθύνη.
Εκεί έχει την πολιτική ευθύνη ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός ακόμα. Αλλά όραμά μας δεν είναι η δημόσια διοίκηση να ορίζεται από το κομματικό κράτος. Και εδώ θα κριθούμε. Αλλά αφήστε μας να κριθούμε. Εδώ δεν έχει αλλάξει ούτε ένας διευθυντής νοσοκομείου 3 μήνες τώρα. Ούτε ένας διευθυντής υπηρεσίας δεν έχει αλλάξει. Όλοι όσοι ήταν Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ελστάτ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κανείς δεν έχει αλλάξει. Ακόμα και όταν βλέπουμε αυτοί οι οποίοι είναι επικεφαλείς να εμπλέκονται με δικαστικές υποθέσεις. Μόνο τότε τους ζητούμε την παρέτησή τους. Δεν μπορείτε να λέτε σε εμάς για κομματικό κράτος. Δεχτεί η κριτική, την αποδέχομαι, η κριτική είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας και θα κριθούμε, αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε σε εμάς για κομματικό κράτος. Επιτρέψτε μου λοιπόν κλείνοντας, ορισμένες παρατηρήσεις. Μην χρησιμοποιείτε το επιχείρημα για 200.000 παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό, επειδή δεν υλοποιείται ο νόμος που ψηφίστηκε για την παιδεία από τα κόμματα του Μνημονίου. Μην το χρησιμοποιείτε αυτό. Διότι αν το χρησιμοποιήσει κανείς, σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα την κρίση που περνάει αυτός ο τόπος. Γιατί είναι μια δομική κρίση, θηριώδη ανεργία, απελπισία στους νέους ανθρώπους, χωρίς όνειρο, χωρίς όραμα, χωρίς ελπίδα. Και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να υπερασπιστεί ότι συνέβη επειδή δεν υλοποιήθηκε ο νόμος που έφερε στη Βουλή η κυρία Διαμαντοπούλου και ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2011 από 255 πράγματι βουλευτές. Όμως αυτός ο νόμος, επαναλαμβάνω, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το τεστ τότε της νέας συμμαχίας που εκολάπτονταν για να εφαρμοστούν τα μνημόνια. Ήταν το crash test, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Λίγο πριν δημιουργήσουν την κυβέρνηση Παπαδήμου για να στηριχθούν τα μνημόνια. Δεν αντανακλούσε λοιπόν αυτός ο αριθμός το 255 στη Βουλή, ανάλογο κοινωνικό συσχετισμό. Πολύ περισσότερο διαβούλευση δεν έγινε. Την ίδια αυτή η πλειοψηφία του κυρίου Παπαδήμου την είδαμε να καταραίει σαν χάρτινος πύργος λίγους μήνες μετά. Ας μην χρησιμοποιείτε λοιπόν αυτό το επιχείρημα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω θυμίζοντάς σας κάτι πιστεύω πιο σημαντικό από αυτή την ψηφοφορία τότε, τον Αύγουστο του 2011, σε αυτή εδώ την αίθουσα. Το ότι ο τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, παρά την τρομακτική πλειοψηφία των 255 βουλευτών, αρνήθηκε την κομματική γραμμή. Αρνήθηκε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Και μάλιστα κατέθεσε μια απολύτως τεκμηριωμένη άποψη για την άρνησή του. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα άξιζε να θυμάστε περισσότερο και να αναστήρετε περισσότερο από το δημοσιογραφικό σας αρχείο, από εκείνη την ψηφοφορία πρόκριμα για την πρώτη αλλαγή κυβέρνησης και πρωθυπουργού μετά τη μεταπολίτευση ερήμην της βούλησης του λαού. Αυτό αξίζει να το θυμόμαστε περισσότερο, κύριε Θεοδωράκη.